Καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε και σήμερα, 5η 11 του μηνός, 11 Οκτωβρίου 2018. Ξεκινάει η ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στη ρήμψη του ήχου ο Χριστάρας, ο φίλος μου Χρήστος Κιώσης. Φέτος δεν έχουμε θέματα, Χρήστο, γιατί μόνο εσύ είσαι. Δεν υπάρχει στο βόλιο ο κεντρικός ο Χρήστος Κιώσης, που ήταν πέρυσι στην ομάδα και δυστυχώς είχε ένα σοβαρό τραυματισμό. Θα πάμε μέχρι τις 8 με πολλά και διάφορα. Αποχαιρετήσαμε ή μάλλον συνοδέψαμε την αγαπημένη μας την Ελπίδα στο επόμενο πέταλο, σε αυτό το πιο ψηλά που είναι. Η αλήθεια είναι ότι η ώρα μάλλον δεν βόλευε αρκετό κόσμο, γιατί δεν είδα αρκετό κόσμο και στεναχωρέθηκα λίγο. Είδα εκπρόσωπο του μπασκετικού Ηρακλή, είδα εκπρόσωπο του ποδοσφαιρικού Ηρακλή. Κόσμο δεν είδα. Είδα αρκετούς φίλους, φίλους οπαδούς του Ηρακλή, αλλά το περίμενα λίγο διαφορετικό αυτό το αντίο στην Ελπίδα. Θεωρώ ότι είχε να κάνει με το ότι ήταν καθημερινή και 12 και 4 μια για πολλούς λόγω εργασίας απαγορευτική ώρα. Όπως και να έχει, δεν την ξεχνάμε, όπως και να έχει, συνεχίζουμε να την αγαπάμε και φαντάζομαι ότι το Σάββατο και στο Καφτανζόγλιο, 4:30 με τον Απόλλωνα Σμύρνη στο φιλικό και μετά στο μπάσκετ, από όσο ξέρω θα ζητήσει και η μπασκετική ομάδα ενός λεπτού σιγή να τηρηθεί. Στο μάτς με την Καρδίτσα στις 6 στο Ιβανόφιο, στα 2 ραντεβού του κόσμου μεθαύριο Σάββατο. Για ακόμη μια φορά στην ελπίδα μας, καλό ταξίδι και καλό παράδεισο. Είμαστε αναγκασμένοι, είμαστε υποχρεωμένοι να συνεχίσουμε, όσο δύσκολο και να είναι αυτό, και να συνεχίσουμε, και νομίζω ότι και η ίδια η ελπίδα θα το ήθελε, να ακούει την ώρα για μπλε και να μαθαίνει τα νέα, οπότε θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, να τις τα λέμε έστω από εδώ. Για το ποδόσφαιρο είμαστε εν αναμονή του αγώνα του Σαββάτου, σήμερα πήρε και μια ωραία πρωτοβουλία ο Παύλος Ομηροφορίδης, ο τεχνικός διευθυντής της ομάδος, και όχι μόνο γιατί ασχολείται με πολλά στο ποδοσφαιρικό τμήμα, να κεράσει καφέ, να βγάλει έξω τα παιδιά του, τους ποδοσφαιριστές, σε ωραίες φωτογραφίες που έχουν κυκλοφορήσει, για μια ομάδα που δεν έχει ιδιαίτερα προβλήματα και σύν της άλλης, πέρα από το αγωνιστικό, μας απασχολούν και άλλα, όπως είναι αυτή η υπέροχη καμπάνια με την οποία θα ασχοληθούμε σε πολύ λίγο, πιο λεπτομερώς, για τα διαρκείας. Αυτό με τους καναπέδες πραγματικά το έχει αναδείξει όλη η Ελλάδα. Και εδώ φαίνεται η επιτυχία του ποδοσφαιρικού Ηρακλή και των αποφάσεων, των ιδεών και των εμπνεύσεων που έχουν, και για ακόμη μια φορά μπράβο τους. Μας απασχολεί και το έξω αγωνιστικό που αφορά το αγωνιστικό, είτε με την σημερινή συνάντηση που αναμένεται να ξεκινήσει τώρα στην Αθήνα με τον κύριο Βασιλιάδη, τον Υφυπουργό Αθλητισμού. Το παρόν για τον Ηρακλή δίνει ο κύριος Λεονταράς, ο οποίος αύριο θα βρεθεί στο Δέλτα Σίγμα. Αύριο 12 του μηνός υπάρχει σχετική ανακοίνωση για διοικητικό συμβούλιο, ακόμα ένα, 11:30 το πρωί στα γραφεία της Football League, με θέματα ημερήσιας διάταξης, τηλεοπτικά δικαιώματα πρώτον, έναρξη πρωταθλήματος αγωνιστικής περίοδου 18-19 δεύτερον, διάφορα θέματα τρίτον. Χρήστο, αυτό άμα το πάρεις copy-paste πρέπει να το έχουν γράψει πάνω από ένα μήνα. Αυτή η ανακοίνωση από τη Football League, που δεν την κατηγορώ γιατί δεν φταίει, δηλαδή δεν φταίει από την άποψη ότι τι να κάνει, κάθε φορά βγάζει τα ίδια θέματα στις ανακοινώσεις, γιατί κάθε φορά λένε τα ίδια αλλά ποτέ δεν καταλήγουν σε κάτι, από τη στιγμή που από εκεί που ήταν 2,83 τα έσοδα, εκατομμύρια, πήγανε στο 1, τώρα λέει θα δώσει ο Βασιλιάδης άλλα 500 να μοιράσει στις ομάδες. Σωθήκαμε. Τέλος πάντων, αύριο, σήμερα η συνάντηση με τον Βασιλιάδη, αύριο το Διοικητικό Συμβούλιο στις 11:30 το πρωί με τον κύριο Λεονταρά, επαναλαμβάνω, το μέλος της διοίκησης του Ηρακλή, να δίνει το παρόν.
Όσον αφορά τις χορηγίες, να θυμίσουμε για ακόμα μια φορά, πέρα από τις χορηγίες που μετά και την πρόσφατη συνάντηση που είχε ο κύριος Τόμ Παπαδόπουλος εδώ με διάφορους ηρακλειδείς επιχειρηματίες, μακάρι να έρθουν και να αυξηθούν, αλλά όσον αφορά τις χορηγίες, τις περίφημες κρατικές, αν μπορούμε να τις βαφτίσουμε έτσι, μην ξεχνάμε κάτι. Ότι ο Ηρακλής ουδέποτε μπήκε και θα μπει στη διαδικασία να παρακαλέσει την οποιαδήποτε κυβέρνηση και το οποιοδήποτε κράτος, σε παρακαλώ δώσ' μου μια χορηγία να βάλω στη φανέλα μου. Είναι υποσχέσεις, δεσμεύσεις, πρωτοβουλίες του ίδιου του κυρίου Βασιλιάδη, γιατί ένιωσε τύψεις, αν θυμάστε, πέρυσι το καλοκαίρι και φέτος το καλοκαίρι, τα δύο καλοκαίρια, βγαίνοντας συχνά πυκνά στα ΜΜΕ και λέγοντας ότι ο Ηρακλής είναι το προσωπικό μου στοίχημα και επειδή δεν κατάφερε να κάνει με τον Ηρακλή την τροπολογία που έκανε, Χρήστο μου, με την Παναχαϊκή, που έκανε ένα, άκουσε το, ένα τέτοιο έκανε, ακούστηκε, να το ξανακάνω, ένα έτσι, και τα χρέη της Παναχαϊκής και του κυρίου Κατσουράνη πήραν φτερά. Και έρχεται μετά από ένα, δύο, τρεις μήνες και λέει, α, με τον Ηρακλή δεν μπορώ να το κάνω αυτό, άλλαξε ο νόμος. Ναι ρε μεγάλε, μας ρίχνεις παράνομα. Κρατάς τον Παναθηναϊκό και τον Πανιόνιο παράνομα, κάνεις χατήρι στην Παναχαϊκή που όλο τυχαίως θα κατέβει στην Πάτρα για τις εκλογές παρά το τις από τις Σέρες. Δεν πειράζει, Ελλαδάρα. Εδώ τι γίνεται. Και έρχεται και λέει ότι μη στεναχωριέστε. Αντισταθμιστικά θα το πάμε. Και θα σας φέρω κάποιες χορηγίες. Αντί να κάνω αυτό που έκανα με την Παναχαϊκή, γιατί δεν μπορώ τώρα να το κάνω γιατί εγώ ίδιος άλλαξα τον νόμο και θα ξεφτυλιστώ να τον ξαναλλάξω, να σας δώσω κάποιες χορηγίες. Υπόσχεση του ιδίου είναι και δέσμευση του ιδίου είναι, που ακόμα δεν έχουμε δει. Όπως δεν έχουμε δει πράξη, γιατί μην ξεχνιόμαστε, πάει ο Σεπτέμβριος, θα πάει και ο Οκτώβριος, κύριε Βασιλιάδη. Τι γίνεται με την τροπολογία του ΓΣ, γίνεται κάτι. Με τον μπλοκαρισμένο αφημί. Γιατί το καλοκαίρι είχαμε τον μπαμπούλα τη Τρόικα, δεν μας αφήνει. Τώρα δεν βγήκαμε από τα μνημόνια, εσύ Χρήστο. Βγήκαμε έτσι. Προχθές εκεί στο ασβεστοχώρι, πριν πάω να μπω στο αμάξι, ένιωσα έναν αέρα από τα μνημόνια που έφευγε, που φεύγανε. Τέλος πάντων, συγχωρέστε με για τη φωνή. Περιμένουμε. Αλλά πολύ περιμένουμε. Πολύ αργούν τα πράγματα. Για να δω. Θυμίζω τρόπους επικοινωνίας FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526 και το mail μας είναι ανοιχτό blueliberopapakiyahoo.gr. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να μιλήσουμε και για ποδόσφαιρο, κάτι που μας αρέσει πάρα πολύ να κάνουμε, πέρα από τα έξω αγωνιστικά που μας απασχολούν και αυτά καθημερινά, αλλά να μιλήσουμε και για ποδόσφαιρο. Πριν μιλήσουμε όμως για ποδόσφαιρο, αν και πάλι το ηχητικό σε ποδόσφαιρο μας βάζει, γιατί είναι ένα ηχητικό από ένα εκπληκτικό βίντεο που αφορά αγωνιστικό χώρο. Να το ακούσουμε. Ανδρέα, φέρ το πίσω. Ανδρέα, φέρ το πίσω. Δικό μου είναι. Οπα. Τι. Πού πας? Πάμε, βάλε κανένα γκολ. Έχουμε προπόνηση. Έχεις δώσει τον καναπέ σου? Έχουμε προπόνηση. Και εγώ δεν έχω καναπέ. Ανδρέα. Έλα εδώ. Ανδρέα. Είναι λοιπόν ένας φίλαθλος του Ηρακλή, ο οποίος έχει πάρει τον καναπέ του και πάει να το δώσει στην ομάδα. Γιατί έχει βγει ως γνωστόν η ανακοίνωση από την ΠΑΕ, δώσε τον καναπέ σου και απέκτησε ένα διαρκές και μάλιστα είναι για καλό σκοπό. Θα πας σε ανθρώπους που τους χρειάζονται τους καναπέδες και ήδη οι πρώτοι φίλοι του Ηρακλή το έχουν κάνει. Ο συγκεκριμένος φίλαθλος όμως είχε μια ατυχία να τον κυνηγάει η γυναίκα του από πίσω. Και βέβαια για καλή μας τύχη ο Ηρακλής έχει ποδοσφαιριστές που βοηθούν σε όλα. Και αυτός που πρωταγωνιστεί στο συγκεκριμένο εκπληκτικό βίντεο που κάνει το γύρο της Ελλάδος σε όλα τα social media παντού είναι ο Μιχάλης ο Γιαννίτσης, που είναι τώρα στην γραμμή μας, ο ποδοσφαιριστής του Ηρακλή. Μιχάλη, τι γίνεται, καλησπέρα. Καλησπέρα, τι κάνεις? Δυσκολεύτηκες με την Ήρα, έτσι, γιατί η ηθοποιός είναι η Ήρα η Κατσούδα, που τη λένε και Ήρα. Και η αλήθεια είναι ότι μας εντυπωσίασες. Πέρα από το ποδόσφαιρο, για το οποίο σε γνωρίζουμε όλα αυτά τα χρόνια και από πέρυσι με τη φανέλα του Ηρακλή, βλέπουμε και υποκριτικές ικανότητες. Ναι, υποκριτικό ταλέντο. Πώς έγινε όλο αυτό? Με κλήρο έγινε ή είπες εγώ θα το κάνω? Στην προπόνηση, κατά τη διάρκεια της προπόνησης, έρχεται ο κύριος Κατσιαμπής, μου λέει
θα πάρει μέρες, λέει, σε ένα διαφημιστικό σποπ, ξέρω εγώ. Α, ήταν απόφαση του Τάσου, του Κατσαμπή. Ναι, και του λέω, ωραία, γελούσε στην αρχή, μου λέει, δεν θα γελάσω σοβαρός, να βγει, λέει, ωραία. Εντάξει. Το παραδέχομαι, γιατί αυτό που λέμε κόβει το μάτι του, καθώς επαναλαμβάνω το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό. Όλοι οι υπόλοιποι όντως κάναν προπόνηση ή ήταν όλο αυτό, τώρα πες μας κανένα μυστικό του γυρίσματος. Η προπόνηση το έχει τελειώσει. Ναι. Απλώς για το σποτάκι τώρα αυτό, καθίσαμε 10 λεπτά παραπάνω για να φέρνουμε για το πλάνο ότι κάνουμε προπόνηση και τα λοιπά και τα λοιπά. Μ' αρέσει που σου είπε πάνε βάλει κανένα γκόλ εσύ. Ναι, εμένα βρήκε. Εντάξει, δεν ξέρεις καμιά φορά. Δεν ξέρεις καμιά φορά. Ναι. Δεν το είπε και στον Μπερόνε ούτε στο Ρόβα, είναι η αλήθεια, αλλά πού να ήξερε. Πού να ήξερε. Φαντάζομαι το χάρηκες, έτσι, και όλη η ομάδα αυτό που... Ναι, ναι, φυσικά, το χάρηκα πάρα πολύ. Τον καναπέ σου εσύ τον έφερες, γιατί σου τη λέει κιόλας στο τέλος. Προσωπικά όχι ακόμα. Θα φέρουμε ό,τι έχουμε. Νομίζω είναι κάτι πάρα πολύ πρωτοποριακό, κάτι που φαντάζομαι και εσύ δεν έχεις συναντήσει στην ποδοσφαιρική σου καριέρα και είναι κάτι πρωτότυπο, και, έτσι. Ναι, πρώτη φορά και πιστεύω ότι αξίζει και ευχαριστήριο. Μιχάλη, αξίζει για αυτό που κάνατε, εγώ την απάντηση την ξέρω, αλλά είναι ρητορική η ερώτηση, για αυτό που κάνατε πέρυσι και για αυτό που θέλετε να κάνετε φέτος με την ομάδα που έχει δημιουργηθεί, αξίζει ο κόσμος να τον αφήσει, να τον πετάξει, να το φέρει τον καναπέ του και να κάθεται μόνο στην καρέκλα του καφετζοκλίου και όχι στον καναπέ του σπιτιού του? Εγώ πιστεύω πως ναι. Την ήξερα την απάντηση, απλά ξέρεις. Είναι ο τρόπος. Και ποια είναι αυτή η προσπάθεια που έχει ξεκινήσει, τη ζεις καθημερινά, έχουν έρθει πάρα πολλά παιδιά. Εσύ είσαι από τους λίγους σε αριθμό παλιούς από πέρυσι. Έχουν γίνει πάρα πολλές αλλαγές στο ρόστερ με τις αποφάσεις του κυρίου Μυροφορίου, φυσικά, που έχει εμπλουτίσει με δυναμικό τρόπο την ομάδα. Ουσιαστικά είναι μια καινούργια ομάδα που χτίστηκε από την αίθουσα του κυρίου Μυροφορίου και μετά. Το κλίμα, κατά την προσωπική μου άποψη, έχει φτιάξει πολύ προς το καλύτερο. Mm-hmm. Το θέμα όλο είναι ότι χαλάει όλο αυτό, το ότι δεν έχει ξεκινήσει ακόμα το πρωτάθλημα, βρίσκεται από ό,τι έχω μάθει πάλι στον αέρα, ναι. Το 21-28 του μηνός. Αύριο είναι το ΔΣ στη... Ναι, το τέλος σύλλογο από ό,τι ξέρω, αλλά ποτέ δεν ξέρω. Τώρα αυτό από τη μία μπορεί να είναι καλό για να δεθείτε ακόμα περισσότερο, αλλά από την άλλη θέλετε και παιχνίδια για να βρείτε ρυθμό, έτσι δεν είναι? Καλές οι προπονήσεις. Ναι, ισχύει το ότι μπορεί να μας επωφελήσει το να δεθούμε περισσότερο σαν ομάδα για να αγωνίσουμε ένα στον άλλο καλύτερα. Απλώς υπάρχει και η δυσκολία στο ότι προγραμματίζεις μια εβδομάδα, γιατί υποτίθεται ότι ξεκινάς 14 του μηνός, μετά αλλάζεις το πρόγραμμά σου για να ξεκινήσεις 21 του μηνός, πρέπει να προγραμματίσεις φιλικό και καταλαβαίνεις. Είναι ένα παράδειγμα το μάτς στην Άξο. Τι θέλω να πω, ότι στο πρώτο ημίχρονο ο Ηρακλής που δεν έχει φιλικά στα πόδια του, προερχόσασταν μόνο από το επίσημο μάτς με τον Εθνικό στο Ελπάσο. Τα φιλικά είτε με τη Λάρισα είτε με τον Απόλλωνα Λάρισας, το ένα μετά το άλλο παίρναν αναβολές για διάφορους λόγους. Και στο πρώτο ημίχρονο φάνηκε η έλλειψη ρυθμού. Στο δεύτερο ημίχρονο ήρθαν και τα γκολ και η ομάδα έδειξε καλύτερο πρόσωπο. Θέλω να πω ότι αν είχατε στα πόδια σας 3-4 μάτς ακόμα, θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα, έτσι. Σίγουρα θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Απλώς και στο παιχνίδι με τη Θήλα που αναφέρεσαι, θα μπορούσαν τα πράγματα να είχαν ξεκινήσει καλύτερα, να είχαν πετύχει κάποιο γκολ νωρίς, ναι, που παρουσιάστηκαν 2-3 ευκαιρίες. Πιστεύω ότι τα πράγματα θα κυλούσαν πιο εύκολα και πιο ομαλά. Από εκεί πέρα, εντάξει, οριστήκαμε στο να πετύχουμε το πρώτο γκολ και έδειξε η ομάδα όντως καλύτερη στο δεύτερο ημίχρονο. Mm-hmm. Το κύπελλο, μιας και το αναφέρουμε, Μιχάλη, είναι κάτι που σας αποτελεί για σας μια πρόκληση, να πεις πάμε και όπου βγει? Φυσικά, θέλουμε να διακριθούμε στο θεσμό του κυπέλλου, να πάμε όσο πιο μακριά μπορούμε. Δεν είναι κάτι το οποίο θα το αψηφίσουμε να πούμε ότι μας νοιάζει μόνο το πρωτάθλημα, το κύπελλο, καθόλου, καμία σχέση. Mm-hmm. Όσον αφορά το πρόγραμμα, το έριξες καμιά ματιά? Η Ρόδοτος πρώτη αγωνιστική, ναι, ναι. Κέρκυρα, Εγινιακός εδώ και Παναχαϊκή έξω. Έχετε στις πρώτες 4 αγωνιστικές 2 εκτός έδρας με ομάδες που υποτίθεται ότι έχουν στόχο να είναι ψηλά. Θα φανεί βέβαια στο χορτάρι. Πιστεύω να πρωταγωνιστήσουμε και αυτές. Από εκεί και πέρα
Το πρόγραμμα όντως έχει τα δύο πρώτα αυτά παιχνίδια εκτός έδρας. Εντάξει, κατά την άποψή μου, άμα ήταν στο Καφαντζόγλιο ή λίγο πιο μετά, πιστεύω θα ήταν ακόμα καλύτερα τα πράγματα. Mm-hmm. Γιατί στις πρώτες πέντε αγωνιστικές δεν μπορείς να βγάλεις κάποια συμπεράσματα για το ποιος θα είναι πάνω, ποιος θα είναι λίγο πιο κάτω κτλ. Απλώς θα πάμε για το καλύτερο αποτέλεσμα για την Νίκο. Όσον αφορά εσένα, νιώθεις ακόμα καλύτερα στην ομάδα και με βάση και την περσινή εμπειρία, έτσι? Σίγουρα, η ομάδα έχει δυναμώσει πάρα πολύ από πέρσι. Υπάρχει πάρα πολύ ανταγωνισμός, αυτό βοηθάει όλα τα παιδιά να βελτιώνονται καθημερινώς, ακόμα και από τις προπονήσεις. Εγώ νιώθω αρκετά καλά με τον αυτό μου, έχω εμπιστοσύνη στις δυνατότητές μου και συνεχίζουμε. Είναι κίνητρο ή είναι άγχος αυτό που είπες μόλις τώρα και έχεις απόλυτο δίκιο, το ότι υπάρχουν πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές για συγκεκριμένες θέσεις? Γιατί υπάρχει ένα ρόστερ πολύ γεμάτο, έτσι. Και ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να βλεις έναν παίχτη εκτός 18ας και την επόμενη να τον δεις 11ας. Δεν υπάρχουν διαφορές. Ακριβώς αυτό. Για μένα αποτελεί ένα σημαντικό κίνητρο, διότι υπάρχει ένας ανταγωνισμός που προείπα στις προπονήσεις. Πρέπει να βγάλεις συνέχεια καθημερινά το 100%. Να προσπαθείς να βελτιώνεις τις αδυναμίες σου, έτσι ώστε να δείξεις ότι αξίζει να θέσεις την εντεκάδα. Mm-hmm. Πριν σε ευχαριστήσω, θα σε περιμένουμε και αλλού πρωταγωνιστή ή όχι? Ενώ αυτό ήταν ή να μην πούμε τίποτα. Προς το παρόν, ναι. Μπορεί να έχει και δεύτερο επεισόδιο. Δεν ξέρω, ότι μας έχετε τρελάνει με αυτή την καμπάνια με τους καναπέδες. Δεν ξέρουμε από πού θα μας έρθει. Ωραία. Άρα να τους πάρουμε και να έρθουμε, έτσι. Αυτό είναι το μήνυμα. Και ραντεβού το Σάββατο στο φιλικό 4.30 να σας δούμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι στο Καφτατζόγλιο, Μιχάλη, έχουμε να σας δούμε από την πρώτη προπόνηση, έτσι. Δεν έχουμε δει καν παιχνίδι. Και νομίζω ότι θέλετε κι εσείς ξανά να έρθετε κοντά με τον κόσμο. Εννοείται. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια, να είσαι καλά. Yeah. Να είσαι καλά. Αυτά λοιπόν από τον κεντρικό αμυντικό του Ηρακλή, τον Μιχάλη Γιαννίτση, ο οποίος έχει, Χρήστο, είδες, μια χαρά έπαιξε το ρόλο του στο βιντεάκι με την Ήρα. Με την Ήρα θα τα πούμε αύριο εδώ στην εκπομπή, γιατί θα συνεχιστεί η καμπάνια, θα υπάρχουν και άλλα τέτοια πράγματα. Επαναλαμβάνω, έχει γίνει πολύ μεγάλος δώρος με το διαφημιστικό και χθες και σήμερα που είμαστε στεναχωρημένοι, έτσι, για την ελπίδα δεν αλλάζει αυτό. Νομίζω ότι ήταν μια ωραία παρένθεση, λίγο να ξεχαστούμε. Εγώ το είδα πάρα πολλές φορές, μου έκανε καλό το συγκεκριμένο βίντεο, και κάντε το κι εσείς, γιατί είναι αγχολητικό, βοηθάει να γελάς λίγο και να ξεχνιέσαι. Με το μήνυμα να είναι ένα. Δεν υπάρχει μόνο σύνθημα εδώ, υπάρχει και μήνυμα. Ότι αξίζει, αυτό που είπαμε πριν από λίγο με τον Μιχάλη τον Γιαννίτση, τους καναπέδες φέτος να τους χρησιμοποιούμε μόνο για να βλέπουμε καμιά ταινία με popcorn στα χέρια. Τον Ηρακλή δεν θα τον βλέπουμε στον καναπέ. Θα τον βλέπουμε στο Καφτανζόγλιο. Για τα εκτός, οκ. Okay, αλλά μιλάω για τα εντός, γιατί τα εντός είναι που δίνουν, πέρα από το ηθικό κομμάτι. Ποιος δεν θα ήθελε ο Ηρακλής να έχει μια αλόβητη έδρα, μια έδρα που δεν θα τολμά κανείς να σκεφτεί καν την ισοπαλία. Να έχει χιλιάδες κόσμου κάθε φορά που θα παίζει. Και πέραν αυτού είναι και τα έσοδα. Είναι τα διαρκείας, είναι τα κομμένα εισιτήρια που χρειάζονται. Μην τα περιμένουμε όλα και να λέμε, έλα μωρέ, υπάρχει ένας μεγαλομέτοχος, δεν πειράζει, ας ξεζουμιστεί, πάμε δεν πάμε, πάρουμε δεν πάρουμε εισιτήριο, πάρουμε δεν πάρουμε διαρκείας, έχουμε λεφτά. Τεράστιο λάθος, αν μπούμε σε αυτή τη σκέψη και σε αυτή τη λογική. Ότι έλα μωρέ, βρήκαμε ένα πηγάδι και είμαστε μια χαρά. Αντί για νερό βγάζει ευρώ. Δεν είναι έτσι. Λοιπόν, να πάμε, Χρήστο μου, σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα
και να επανέλθουμε σε λίγο. Επιστρέφουμε εδώ στην εκπομπή μας, την ώρα για μπλε, στο Λίμπερο 107,4, αφού μιλήσαμε νωρίτερα με τον Μιχάλη Ντουγιανίτση, ο οποίος πρωταγωνιστεί στο εκπληκτικό βιντεάκι με τους καναπέδες, με τον καναπέ. Μιλήσαμε και για πολύ ποδόσφαιρο, φυσικά. Το χρειαζόμασταν, το είχαμε ανάγκη. Ο Μιχάλης Ντουγιανίτσης που προετοιμάζεται και αυτός και θα το δούμε μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά το Σάββατο 4.30 στο Καφτανζόγλιο με αντίπαλο τον Απόλλωνα Σμύρνης. Και φυσικά θα υπάρχει εκ νέου έξω από το γήπεδο το ειδικό στάντ για τα εισιτήρια διαρκείας που τα έχει ανάγκη η ομάδα, όποιος μπορεί, όσο μπορεί να είναι εκεί. Συνεχίζουμε με τα ρούχα IB, Ηλιάδης Μπάμπης, ανδρικά γυναικεία, χοντρική λιανική, εξαιρετικές τιμές, οι καλύτερες της αγοράς και μεγάλη ποικιλία μόνο ελληνικά. Παρακαλώ, σκρά 14 με φλέμη γωνία στους αμπελόκηπους. Λογικά είναι σε εξέλιξη η συνάντηση του κυρίου Λεονταρά με τον υφυπουργό, τον κύριο Βασιλιάδη. Συγκεκριμένα θέματα που αφορούν γενικότερα τη Football League, γιατί αύριο κάτι θα πρέπει να πούνε, έτσι. Δεν θα μαζευτούν έτσι για να μαζευτούν 11.30 το πρωί στην Αθήνα, στο Δέλτα Σίγμα της Football League. Θα πρέπει να πάνε αύριο με τα λεγόμενα του Βασιλιάδη. Γιατί αν οι ομάδες αύριο δεν ακούσουν αυτό που θέλουν να ακούσουν, αν η Football League δεν ακούσει αυτό που θέλει να ακούσει, αν ο κύριος Λεουτσάκος, ο πρόεδρος της, δεν ακούσει αυτό που θέλει να ακούσει, τότε δεν θα έχουμε, Χρήστο μου, ούτε 21 του μηνός πρεμιέρα. Δεν ξέρω μήπως πάμε 21 Δεκεμβρίου μετά. Κοντά στα Χριστούγεννα, ρε παιδί. Φυσικά η συνάντηση η σημερινή μεταξύ του κυρίου Λεονταρά και του κυρίου Βασιλιάδη μας αφορά τον ποδοσφαιρικό Ηρακλή και για αυτό που έλεγα νωρίτερα στον πρόλογο της εκπομπής, για τις δεσμεύσεις του, για τις υποσχέσεις του. Δικές του είναι και πρωτοβουλίες του. Δεν μας φτάνει μόνο να τον ακούμε συχνά πυκνά να λέει ο Ηρακλής είναι ποδοσφαιρικό μου προσωπικό στοίχημα. Δεν μας φτάνει να τον ακούμε συχνά πυκνά ότι ο Ηρακλής είναι η πιο αδικημένη ομάδα. Τι να το κάνω. Να λες ότι είναι αδικημένος ο Ηρακλής και να ευνοείς την Παναχαϊκή, τον Παναθηναϊκό, τον Πανιόνιο. Και μην πει κάποιος, δεν φταίει ο Βασιλιάδης. Με ποια κυβέρνηση γίνονται όλα αυτά. Με άλλη. Όχι ότι οι άλλες δεν ρίξαν τον Ηρακλή. Όλες τον ρίξαν τον Ηρακλή. Το 80 που ήταν άλλοι και το 11 που ήταν άλλοι και το 17 που ήταν άλλοι. Το ξέρουμε αυτό. Δεν είναι καινούριο. Και είναι ένα θέμα που μας απασχόλησε το καλοκαίρι που μας πέρασε με τις 2-3 επαφές που έγιναν. Και την προηγούμενη σεζόν που ο Ηρακλής έκανε πρωταθλητισμό και εν τέλει ανέβηκε από την τρίτη εθνική στη δεύτερη εθνική κατηγορία, στη Football League. Που τότε θυμάστε, Χρήστο, τόσες φορές το έχω πει, θα το θυμάσαι κι εσύ. Τι έλεγε ο Βασιλιάδης, κάντε ΠΑΕ, βγάλτε μεγάλο μέτοχο, βγάλτε ΔΣ σίγμα και εδώ είμαστε να κάνω την υπόσχεσή μου πράξη. Και ΠΑΕ υπάρχει, και μεγαλομέτοχος υπάρχει, και πρόεδρος υπάρχει, και αντιπρόεδρος υπάρχει, και ΔΣ υπάρχει. Γι' αυτό και ο κύριος Λεονταράς κάνει αυτή την επαφή σήμερα με τον κύριο Βασιλιάδη. Όχι για να παρακαλέσει. Ηρακλής δεν παρακαλά καμιά κυβέρνηση, κανένα κράτος. Για να πάρει αυτό που του υποσχέθηκαν. Πολύ απλό. Που δεν είναι τίποτα, έτσι. Δεν είναι τίποτα μπροστά σε όλο αυτό που του κάνανε. Γιατί το ότι θα πάρει τώρα, αν θα πάρει μία, δύο, τρεις, δεν ξέρω πόσες θα είναι χορηγίες στη φανέλα, στο σορτσάκι, οπουδήποτε κρατικές, δεν σημαίνει ότι πρέπει να πούμε και μπράβο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Είναι το χοντρό παράδειγμα που έχω πει με το κόψιμο του χεριού. Τον πήρα τον Ηρακλή, του κόψα πόδια χέρια, τον έστειλα στα Τάρταρα και μετά πάω να του βάλω ψεύτικα. Το ίδιο είναι. Αυτό είναι κάτι έτσι για να πείτε ότι και εμείς κάναμε κάτι στον αδικημένο Ηρακλή πέρα από το να χτυπήσουμε την πλάτη. Γιατί αν θέλετε να τα φέρετε τα πράγματα σε μια ευθεία, από τη στιγμή που παραδέχεστε ότι έγινε αδικία, άσχετα αν το κάνατε ετεροχρονισμένα, βάλτε τον πίσω από εκεί που το ρίξατε. Φέρτε του και όσα έχει χάσει, εκατομμύρια ευρώ έχασε, ποδοσφαιριστές έχασε, περιουσιακά στοιχεία έχασε, τηλεοπτικά έχασε, έσοδα έχασε και κατηγορίες έχασε. Όχι γιατί δεν άξιζε να είναι σε αυτή που ήταν, μια χαρά άξιζε και το απέδειξε στο γήπεδο. Δεν έπεσε ποτέ αγωνιστικά. Οπότε αν θέλουμε να λέμε για αδικίες ή οτιδήποτε άλλο, πάντε τον εκεί που ήταν. Και μην νομίζετε ότι με κάποια χορηγία θα τα ξεχάσουμε όλα. Ή κάποια χορηγία ή κάποιες χορηγίες ωραίες είναι, αλλά είναι υπόσχεσή σας και οφείλετε να την κάνετε πράξη. Φίλε μου Τόλη, την καλησπέρα μου. Το Σάββατο λέει η Μίκρα ποιες ώρες είναι ανοιχτή, θέλω να πάω τον καναπέ. Νάτος κι αυτός. Τι έγινε, όλοι οι καναπέδες περπατάνε στη Μίκρα, χαμός. Ωραίο, ωραίο, πολύ ωραίο. Θα ρωτήσω. Θα ρωτήσω και τώρα μάλιστα. Θα μου βάλει λίγο Dire Straits ο Χρήστος. Θα στείλω ένα μηνυματάκι, φίλε μου Τόλη. Ελπίζω να έχω απάντηση μέχρι το τέλος της εκπομπής για να σου τη μεταφέρω. Σε ευχαριστώ που μας ακούς. Εχθές βέβαια, μεταξύ σοβαρού και αστείου που το συζητούσαμε με τον κύριο Νίκο Υψηλάτη, τον υπεύθυνο επικοινωνίας της ΠΑΕ. Όχι χθες, προχθές, προχθές, ναι. Λέγαμε μήπως δούμε καμιά ουρά με καναπέδες το Σάββατο. Κάποιος που βολεύεται με το καφτατζόγλιο και δεν θέλει να τραβιέται μέχρι τη Μίκρα. Φαντάζεσαι, Χρήστο, να δούμε καμιά ουρά. Στο Ηράκλειο Απόλλων, 4:30, στο φιλικό που θα γίνει επιτέλους. Θα δούμε ένα παιχνίδι, γιατί αυτό που είπαμε νωρίτερα με τον Μιχάλη του Γιαννίτση είναι αλήθεια. Ότι έχουμε να δούμε τον Ηρακλή στο Κάφτα από την πρώτη, όχι πρώτη αγωνιστική, γιατί ακόμα δεν έχει ξεκινήσει τίποτα, από την πρώτη προπόνηση. Έχουν αναβληθεί 4 φιλικά. Και 2 μάτς που έπαιξε ο Ηρακλής επίσημα, το ένα στο Ελπάσο, το άλλο στην Άξο. Δηλαδή, αφού δεν υπάρχει κανένα παιχνίδι και στην Αυστραλία, πάλι καλά. Επιτέλους να δούμε λίγο ποδόσφαιρο και φυσικά μετά γρήγορα να πεταχτούμε και στο Ιβανόφιο για το Ηρακλής Καρδίτσα. Όσον αφορά το ιδρυτικό σωματείο, τελικά ούτε χθες ολοκληρώθηκε η διαδικασία. Δεν διεξήχθη η επαναληπτική γενική συνέλευση του ιδρυτικού σωματείου και θα πάει για την ερχόμενη Πέμπτη, περιμένουμε και μια επίσημη ανακοίνωση, στις 6 το απόγευμα θα γίνει και πάλι, η τρίτη φορά που θα μαζευτούν στο Κατσάνιο. Τα θέματα είναι γνωστά, κυρίως αυτό που θα μας απασχολήσει είναι και οι εκλογές, να αναμένουμε το νέο ΔΣ του ιδρυτικού σωματείου. Όσον αφορά το μπάσκετ, χθες ακούσατε εδώ τον Δημήτρη Καλαϊτζίδη, μιλήσαμε αρκετή ώρα, είπε ενδιαφέροντα πράγματα, εντάξει, εμείς κάνουμε τις ερωτήσεις, οι πρωταγωνιστές είναι οι συνεντευξιαζόμενοι, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για αθλητές, ενώπιση το αγώνα του Σαββάτου και θα αποδειχθεί στην πράξη αν αυτό που είπε μεταξύ άλλων ότι η σφαλιάρα από τον Διαγόρα Δηλιοπηδέων στην Αθήνα ίσως μας βγήσε καλό από την άποψη ότι έγιναν αλλαγές, έφυγε ο Σέσκους, ήρθε ο Πολιτάρχου, ήρθε ο Ρουτκάουσκας, σουλπώνεται κάπως το πράγμα. Αυτό θα φανεί στην πράξη και στο χειροκρότημα. Γιατί αν έρθει άνοδος, θα έρθει το χειροκρότημα, αν έρθει άνοδος δεν έρθει τίποτα. Για ακόμα μια χρονιά δυστυχώς. Μπάσκετ, υπάρχουν
κινητικότητα και στις γυναίκες, ας τα λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, με τις τρεις Αμερικανίδες που ήρθαν στην ομάδα για ένα πρωτάθλημα πολύ δύσκολο, ένα πρωτάθλημα πολύ δυνατό, ένα πρωτάθλημα που θα ξεκινήσει στην Α1 γυναικών του μπάσκετ μετά από 10 χρόνια η ομάδα είναι εκεί, 27 του μηνός, και ο Ηρακλής θα παίξει στο γήπεδο του Εσπέρου με τις Εσπερίδες Καλυθέας στις 2 το μεσημέρι 27, Κυριακή δεν είναι 27, Σάββατο είναι. Εντάξει τώρα, δεν ξέρω, νομίζω είναι, τέλος πάντων θα το δω. Το προλαβαίνεις Χρήστο από μένα, Σάββατο. 2 η ώρα το μεσημέρι. Έχουμε ακόμα, έχουμε 2 εβδομάδες μέχρι τότε. Να πάμε να ακούσουμε ένα ηχητικό απόσπασμα από τις δηλώσεις των τριών κοριτσιών από την Αμερική που ήρθαν να ενισχύσουν, γιατί η Α1 είναι πάρα πολύ δυνατή. Χωρίς ξένες δεν μπορείς να σταθείς. Υπάρχουν ομάδες που ξοδεύουν εκατομμύρια στην Α1 γυναικών όλα αυτά τα χρόνια. Και ο Ηρακλής μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία και εκεί χρειάζεται συμμετοχή και εκεί χρειάζεται βοήθεια. Αν θυμάμαι καλά, και τώρα το τσεκάρω στο πρόγραμμα, καλά θυμάμαι, δεύτερη αγωνιστική 4 Νοεμβρίου, Χρήστο, έχουμε Ηρακλής Ολυμπιακός στο Ιβανόφι. Ωραίο μάτς είναι αυτό για τις γυναίκες. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε από τον κόσμο το σπορ, από την ΕΡΤ3, ένα απόσπασμα που έχει επιμεληθεί ο συνάδελφος ο Γιώργος Μαυρόπουλος, που βρέθηκε στην προπόνηση των κοριτσιών με τις τρεις από την Αμερική, τον προπονητή τον κύριο Κοκκινίδη και δηλώσεις που έκανε ο ίδιος αλλά και ο Φώτης ο Θεός από το γυμναστικό σύλλογο, μιας και το γυναικείο μπάσκετ είναι και αυτό παιδί του ΓΣ. Blake. Τα κορίτσια που ήρθαν από την Αμερική ήρθαν για να μας βοηθήσουν. Ο περσινός ο κορμός ήταν πολύ νανικός, προσπαθήσαμε έτσι να τον κρατήσουμε. Νανικό. Γι' αυτό και εμείς κρατήσαμε το μέσο όρο ηλικίας πολύ χαμηλό. Really competitive. Το ελληνικό πρωτάθλημα ξέρω ότι είναι πολύ ανταγωνιστικό, από τα καλύτερα της Ευρώπης. Είμαστε στη μεγαλύτερη κατηγορία, αφού ανέβηκε η ομάδα πέρσι. Προσπαθούμε μέρα με τη μέρα να βελτιωνόμαστε με τις προπονήσεις. Κυρίως παίζω στη θέση του Boeing Guard και στις δύο περιφερειακές θέσεις το ίδιο καλά. Μπορώ να μοιράσω καλά το παιχνίδι, έχω ηγετικές τάσεις και οργανώνω την ομάδα σαν το δεξί χέρι του προπονητή μέσα στο γήπεδο. Μ' αρέσει να παίζω σκληρά, μ' αρέσει να νικάω, ακόμα και στις προπονήσεις. Αυτός είναι ο στόχος μου. Προς το παρόν δεν μπορώ να δώσω κάποιες υποσχέσεις, αλλά αυτό που μπορώ να πω είναι ότι θα δουλέψω σκληρά, θα δώσω τον καλύτερο εαυτό μου για να νικάμε και να φτάσουμε πιο ψηλά από ό,τι περιμένουν οι φίλοι της ομάδας. Έχω ακούσει υπέροχα σχόλια για την Ελλάδα. Γενικότερα ο Ηρακλής είναι μια καταπληκτική ομάδα, οπότε ήθελα να έρθω εδώ. Το προπονητικό team με βοηθάει να γίνω ακόμα καλύτερη. Δεν ξέρω πολλά πράγματα για τις συμπαίκτριες μου. Είναι η πρώτη φορά που τους γνωρίζω. Κάθε μέρα είναι και κάτι καινούριο. Εμείς βασικά θέλουμε να νικάμε όσο περισσότερες φορές γίνεται και κυρίως να διατηρηθούμε στην Α1. Από εδώ και πέρα ξεκινάει ένα πολύ ωραίο ταξίδι πλέον στην κατηγορία αυτή. Με τη βοήθεια ευελπιστούμε του κόσμου η οποία θα αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια. Είναι μια προσπάθεια πάρα πολύ αγνή από ανθρώπους που αγαπάνε πάρα πολύ το τμήμα αυτό, το γυναικείο μπάσκετ κυρίως. Και ελπίζουμε με τη συμμετοχή και τη βοήθεια άλλων να καταφέρουμε να το κρατήσουμε και όχι μόνο να το κρατήσουμε, να κάνουμε μια πολύ αξιόλογη πορεία και να βάλουμε τις βάσεις ώστε το τμήμα αυτό να είναι και για τα επόμενα χρόνια πάντοτε στην Α1. Στο τέλος ήταν ο Φώτης ο Θεός. Νωρίτερα τις δηλώσεις άνοιξε ο κύριος Κοκκινίδης, ο προπονητής. Τον είχαμε φιλοξενήσει πριν καιρό όταν είχε ανακοινωθεί εδώ στην Ρόγια Μπλε. Και ακούσαμε και τις τρεις Αμερικανίδες, την Eddie Bryant, την Ζάκελιν Μπλέικ και την Νασάντα Μαλόουν. Χρήστο, μπασκετικότατο το επίθετο αυτό. Το Μαλόουν. Λίγο να έχει από τον Καρλ και τον Μόουζες. Παιχταράδες και οι δύο. Έχει άλλον. Αυτοί οι δύο δεν είναι. Τζεφ Μαλόουν. Καρλ Μαλόουν. Καλά, ο ταχυδρόμος είναι ο Καρλ. Ναι. Κι άλλον έχει. Και τέταρτο. Και ο Μόζες, εντάξει. Νασάντα Μαλόουν έχω. Τι να, ποιος Καρλ τώρα. Εγγύηση. Λοιπόν, καλή επιτυχία στα κορίτσια. Σε μια κατηγορία έτσι να σας βάλω λίγο, μιας και το πιάσαμε. Στο κλίμα της Α1 γυναικό στο μπάσκετ που έχει επιστρέψει ο Ηρακλής. Έχει τον Ολυμπιακό, έχει τον ΠΑΟΚ, έχει τον Πανιόνιο, τον Σπόρτινγκ, τον Αθηναϊκό, ΓΑΣ Καλυβιών, δεν ξέρω τη φάση, Νίκη Λευκάδας, ΑΟ Ελευθέρια Μοσχάτου,
Πρωτέας Βούλας, Δάφνη Αγίου Δημητρίου, Αθήνα θα είναι όλα αυτά, λογικά. Αυτές είναι οι ομάδες στην Α1 γυναικών, όπου τα έξοδα είναι πολλά εκεί. Φίλε μου Τόλη, μου ήρθε η απάντηση για αυτό που με ρώτησες. Το Σάββατο δεν είναι ανοιχτά η Μίκρα, ούτως ή άλλως. Τώρα θες να τον πας στο καφτατζόγλιο, εγώ λέω να τον πας από Δευτέρα. Να μην ζορίζεσαι, για να μην του ζορίσει και όλους τους ανθρώπους εκεί, να σκάει σμύδι με τον καναπέ. Είναι και λίγο, γιατί στη Μίκρα μαζεύονται οι καναπέδες. Να τον πας τώρα στο καφτατζόγλιο, άστο. Τη Δευτέρα, δεν χάλασε και ο κόσμος. Προφανώς εσύ το Σάββατο μπορείς, λόγω εργασίας από ό,τι καταλαβαίνω φίλε μου Τόλη. Αλλά η ενημέρωση που έχω τώρα, η επίσημη είναι ότι το Σάββατο δεν είναι ανοιχτά τα γραφεία στη Μίκρα. Θα υπάρχει το ειδικό στάντ για τα διαρκείας της ΠΑΕ στο Καφτατζόγλιο απ' έξω. Ξαναλέω για ακόμη μια φορά, 4:30 το παιχνίδι με τον Απόλλωνα Σμύρνη. Να ευχηθούμε και καλή τύχη, καλή δύναμη. Ίσως τα πούμε από εβδομάδα μαζί του, θα δούμε. Θα επιδιώξουμε στον κύριο Σπύρο Μπαξεβάνο. Όπως και στον κύριο Σάκη Αναστασιάδη, ήταν προπονητές πέρυσι που ο καθένας έβαλε το λιθαράκι του. Μάλιστα, νομίζω ο κύριος Αναστασιάδης έχει 2-2 στον Πανσερραϊκό, αν δεν κάνω λάθος, στην Τρίτη Εθνική. Καλή δύναμη και στον Σπύρο Μπαξεβάνο που συνεχίζει στην ομάδα της Αγίας Νάπας, όπως ανακοινώθηκε πρόσφατα, στην δεύτερη κατηγορία της Κύπρου. Θέλω να κλείσουμε με συγκεκριμένο τρόπο. Πριν πάμε όμως στο κλείσιμο, να διαβάσω και μια ανακοίνωση από την Ακαδημία του Στίβου. Παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής παχυσαρκίας η σημερινή, και το τμήμα Στίβου του Γυμναστικού Συλλόγου Ηρακλής συνεχίζει για δεύτερη μέρα τις σωματομετρήσεις στους αθλητές και τις αθλήτριές τους σε συνεργασία με τη διατροφολόγο διαιτολόγο Αναστασία Μαμάτσιου. Έπειτα και από την ολοκλήρωση της σημερινής ημέρας 6 με 9, σε μια ώριτσα τελειώνει. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν προσωπικά στους γονείς και στο κάθε παιδί ξεχωριστά σε διάστημα περίπου 2 εβδομάδων. Το Σάββατο 13 του μηνός στις 12 η εξειδικευμένη διατροφολόγος θα βρεθεί ξανά στο Καφτανζόγλιο προκειμένου να ανοίξει ένα διάβλο επικοινωνίας με όσους γονείς και κηδεμόνες το επιθυμούν σχετικά με τη διατροφική καθοδήγηση των παιδιών τους. Ωραία είναι αυτά και μπράβο σε όσους ασχολούνται με αυτά. Μπράβο και στους οπαδούς της Mainz που για ακόμη μια φορά μας συγκίνησαν, για ακόμη μια φορά ξεχώρισαν. Αυτά τα παλικάρια που διαφημίζουν στη Γερμανία αλλά και σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο πάρα πολύ και προβάλλουν τον Ηρακλή. Είναι γνωστή η αδερφοποίηση και γνωστή η σχέση των οπαδών του Ηρακλή με αυτούς της Mainz. Με το πανό που δημοσιοποίησαν χθες, το καλό ταξίδι ελπίδα και στα γερμανικά. Και θα διαβάσω και την σημερινή ανακοίνωση του μπασκετικού Ηρακλή για την ελπίδα μας. Να σε καλά και εσύ Τόλη μου, να σε καλά, τα λέμε το Σάββατο. Λοιπόν, να διαβάσουμε την ανακοίνωση του μπασκετικού Ηρακλή. Η διοίκηση, η τεχνική ηγεσία, οι παίχτες, το προσωπικό και οι συνεργάτες της ομάδος μπάσκετ εκφράζουν τη θλίψη τους και τα βαθιά τους συλληπιτήρια για την αδόκητη απώλεια της ελπίδας Καπουζήσι, φιλάθλου του συλλόγου μας και πιστής ακολούθου όλων των τμήματων. Αντί άλλου κατεβόδιου, παραθέτουμε ένα ποίημα που έγραψε φίλος της ομάδας μας για την ελπίδα. Σήμερα ο πόνος είναι βαρύς γιατί φεύγεις από κοντά μας και ο καημός ψυχής ραγίζει όλα τα όνειρά μας. Πέταξες από την αγκαλιά μας, ημίθεα, όμορφη και γλυκιά. Έκλεψες όλη τη χαρά μας και μας αναστάτωσες στα σωθικά. Όμως εμείς έτσι δεν θα καθίσουμε, την καρδιά μας θα σφίξουμε. Πάντα στην κερκίδα μαζί μας στάσε. Χίλια χρόνια θα σε αγαπάμε, να το θυμάσαι. Καλό ταξίδι, γλυκό μας ελπιδάκι. Για όσους έφυγαν νωρίς, χίλια χρόνια Ηρακλής, το Σάββατο θα τραγουδήσουμε και για σένα. Κάπως έτσι κλείνουμε και τη σημερινή μας ώρα για μπλε. Αύριο πρώτα Θεός το ραντεβού μας εδώ. Πιστά, 7 και κάτι, 8 και κάτι, με την ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4. Αύριο έχουμε και pre-game, Παρασκευή άλλωστε, και το παιχνίδι του ποδοσφαίρου, και το που είναι φιλικό, το παιχνίδι το επίσημο για την Α2 αδρό στο μπάσκετ στο Ιβανόφιο με την Καρδίτσα. Υπάρχει και δράση στο βόλεϊ στις 6 στη Μίκρα το Σάββατο με αντίπαλο την Κομωτινή, φιλικό μάτς γιατί και εκεί καθυστερεί το πρωτάθλημα. Οι μαρμίτες ήρθανε.
Η μία μαρμίτα ήρθε. Η άλλη που είναι. Για να δω τι φοράει. Να κάνω το στυλιστικό μου σχόλιο. Ζάχο! Για σηκώρθιος. Πάλι μπλε ρε φίλε. Τι πράγμα είναι αυτός. Όποτε, αν το έχεις παρατηρήσει, όποτε έχει ώρα για μπλε, γιατί κάνουνε Δευτέρα Παρασκευή και ο Χρήστος μπλε φοράει, και ο Σάρα, το Γιάννη δεν του μιλάω γιατί δεν φοράει μπλε. Το Ζάτσι που τώρα θα πάρει τη σκυτάλη. Όποτε έχουν Δευτέρα και Παρασκευή που είναι 10-12, φοράει ό,τι να είναι. Όποτε έχουν Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, επειδή με σέβεται και γίναμε και φίλοι και στο Facebook τώρα, χαμός θα γίνει, θα κάνουμε εκεί like, φοράει μπλε. Τι γελάς, ρε. Δεν θα μου κάνεις ένα like όταν θα γράψω Ηρακλάρα, Μαδώρα και τέτοια. Δεν θα κάνεις, ε. Θα κάνεις, ρε φίλε. Ανάλογα με τον αντίπαλο. Βλέπω σε κάποια μάτια να κάνεις. Κάνα δυο συγκεκριμένα τώρα που μου ήρθε στο μυαλό. Ναι, αυτό μου ήρθε. Τέλος πάντων. Ακολουθούν τα παλικάρια ο Ζάχος Ντρούλινγκ με τον Τάσο Τρέγια. Όχι. Το φάγαμε. Τι έγινε. Ο Ζάχος Ντρούλινγκ με τον Ζάχο Ντρούλινγκ. Κάνε παρουσίαση. Έλα ρε Στελάρα. Το λέω. Στέλιος Παπαντονίου. Εντάξει. Δεν με ειδοποιάτε. Τον έφαγε στον Τρέγια. Οριστικό ή για σήμερα μόνο. Α, εντάξει. Ανακοινώσεις, παιδιά, έρχονται σε λίγο. Μείνετε συντονισμένοι.